Μάλιστα. Ένα σποτ κατατοπιστικότατο, αλλά θα μάθουμε περισσότερα από έναν πρωταγωνιστή που ενώ γεννήθηκε με αυτό, κατάφερε να το ξεπεράσει μέσα από μια επέμβαση και να έχει γίνει ένας από τους πολύ καλούς μαραθωνοδρόμους. Και πηγή άντλησης δύναμης, ναι, και ενέργειας. Ναι, 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 ναι. Και τον έχουμε κοντά μας και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Κύριος Παύλος Μαυρικάκης είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Θέλαμε πάρα πολύ να σας φιλοξενήσουμε και για να μας μεταφέρετε σε κάτι που ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει. Είστε κι εσείς ένας άνθρωπος που γεννήθηκε με συγγενή καρδιοπάθεια, το ξεπέρασε όμως και αυτή τη στιγμή βοηθάτε άλλο κόσμο. Έχετε μπει στο σύλλογο αυτό. Και να το ξεκινήσουμε από την αρχή, από την καρδιά του παιδιού, που το βρήκατε εσείς όταν αναζητήσατε να βρείτε ομοίους ή άλλους ανθρώπους που μπορείτε να βοηθήσετε, σωστά? Σωστά, ναι. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που δέχτηκα να είμαι μαζί σας και να παρουσιάσω τη δράση της ομάδας και του συλλόγου. Εγώ γεννήθηκα πριν από 50 χρόνια με συγγενή καρδιοπάθεια. Τότε στην Ελλάδα δεν υπήρχε καθόλου τεχνογνωσία και το ποσοστό επιτυχίας ήταν γύρω στο 30% για να κάνει κανείς επέμβαση και να πάει καλά. Οπότε η δική μου επέμβαση έγινε στην Αμερική από κάποιον Έλληνα γιατρό, ένα Παναγιώτη Σύμπας, και πήγε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα τότε όταν είχε γίνει η επέμβαση μου είχε πει ότι πλέον θεωρείσαι φυσιολογικός, ό,τι κάνει ένα φυσιολογικό παιδί μπορεί να κάνεις και εσύ. Τέλεια. Να μιλήσουμε λίγο για τη συγγενή καρδιοπάθεια, να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Η συγγενή καρδιοπάθεια δεν είναι κάτι το κληρονομήσιμο, είναι κάτι το οποίο γεννιέται κανείς με κάποιο παθολογικό πρόβλημα στην καρδιά, το οποίο μπορεί να φαίνεται σε διάφορους λόγους. Δηλαδή μπορεί κάτι η διάρκεια της εγκυμοσύνης να πέρασε, ξέρω εγώ, μια άτυπη μορφή ερυθράς η μητέρα του. Ή από κάποιο άλλο ιό ή από κάτι άλλο. Πλέον όμως αντιμετωπίζεται. Δηλαδή, παλιότερα μας είπατε ότι μπορεί να μην ήταν τόσο εύκολο, αλλά πλέον στις μέρες μας είναι κάτι το οποίο, εντάξει, δεν σου δημιουργεί τόσο πρόβλημα. Είναι έτσι? Ναι. Υπάρχουν ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών που γεννιούνται με συγγενή καρδιοπάθεια, το οποίο με κατάλληλη χειρουργική επέμβαση θεραπεύεται πλήρως. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να χρειάζεται κάποια παρακολούθηση και να μην χρειάζεται καν επέμβαση. Οπότε υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις. Οπότε υπάρχουν διαφορετικοί τύποι συγγενούς καρδιοπάθειας. Όταν όμως γνωρίσει και η μητέρα οικογένεια από νωρίς ότι το παιδί έχει αυτή την ασθένεια, μπορεί να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες έτσι ώστε να το αντιμετωπίσει, να φύγει από αυτή την κατάσταση ή τέλος πάντων μαζί με αυτή με άλλους τρόπους, προσέχοντας, για να έχει μια κανονική φυσιολογική ζωή, έτσι δεν είναι? Το όλο στοίχημα είναι αυτό, δηλαδή τα παιδιά που γεννιούνται να υπάρχει η στήριξη για να μπορέσουν να ζήσουν φυσιολογικά. Πώς αντιλαμβάνεται κάποιος γονέας ή γιατροί ότι το παιδί έχει γεννηθεί με αυτή την καρδιοπάθεια, με αυτή τη δυσλειτουργία? Τώρα στις μέρες που μιλάμε, αυτό το βλέπουν οι γιατροί και πριν να γεννηθεί το παιδί. Δηλαδή γνωρίζω περιπτώσεις τώρα κάποιων γνωστών μου που οι γιατροί τους το είχαν διαγνώσει πριν να γεννηθεί το παιδί. Παλιότερα τα πράγματα ήταν διαφορετικά, δεν υπήρχε ο προγεννητικός έλεγχος, οπότε το βλέπανε μόλις γεννιότανε, από κάποια εξέταση που κάνανε, βλέπανε αν έχει κάποιο πρόβλημα. Τώρα το ξέρουν και πολύ πριν να γεννηθεί το παιδί. Οπότε υπάρχει πρόληψη. Και υπάρχει πρόληψη, βέβαια εκεί υπάρχει και το άλλο, το για μένα αρνητικό, ότι πολλοί γονείς αποφασίζουν να μην τα γεννήσουν τα παιδιά αυτά, γιατί σου λέει δεν θέλουν ένα παιδί που να έχει κάποιο πρόβλημα. Ενώ είναι κάτι το οποίο θεραπεύεται και γιατί να μην ζήσει ένα παιδί και να έχει μια ζωή έτσι που μπορεί να είναι δραστήρια, έντονη. Όπως όλοι οι άλλοι. Γιατί εάν πάρουμε παράδειγμα εσάς, βλέπουμε και φωτογραφίες αυτή τη στιγμή, βοηθήστε μας κιόλας. Εκείνη ο χειρούργος. Που σας βοήθησε. Πιστεύω χρωστάτε πολλά σε αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, εκείνος σε ηλικία 6 ετών στην Αμερική. Είστε ένα παράδειγμα, ζωντανό παράδειγμα για όλους όσους αναφέρατε ότι φοβούνται καμιά φορά και είναι εδώ είναι στον πρώτο μαραθώνιο που το είχα κάνει σε ηλικία 14 ετών. Εκείνο είναι ένα ταξιάκι που είμαι ο μικρότερος. Είχαν τρέξει τα δύο αδέρφια μου που είναι δίπλα στη φωτογραφία και τότε δεν ήξερα καν, κανείς δεν ήξερε. Ήταν ο πρώτος μαραθώνιος που έγινε στην Ελλάδα το 1983. Και τότε ξεκίνησε, το είχαν μάθει τα αδέρφια μου και μου λένε να τρέξουμε μαραθώνιο. Λέω, τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι, λέει, 42 χιλιόμετρα. Λέω, και τι πρέπει να κάνει κανείς για να τρέξει 42 χιλιόμετρα? Απλά να τρέξει. Κάποια προπόνηση. Και ξεκίνησα τότε και έκανα μέρα παραμέρα 10 χιλιόμετρα
Και μετά από κάποιους μήνες λέω εντάξει, πάω να τρέξω μαραθώνιο. Και το θεωρούσα πολύ φυσιολογικό, δηλαδή να πάω να τρέξω μαραθώνιο στα 14, που τώρα δεν σκέφτεται κανείς να πάω να τρέξω στα 18 και στα 20. Και σε λιγότερα. Αντιμετωπίσατε κάποια δυσκολία ή σας είπε ο γιατρός σας να προσέχετε κάτι? Όχι, δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Και μάλιστα εγώ στάθηκα πολύ σε αυτό που μου είχε πει ο χειρούργος, ότι μπορώ να κάνω οτιδήποτε κάνει φυσιολογικό παιδί. Και του είχα πει την παραμονή του πρώτου μαραθώνιου. Η μητέρα μου λέει: μα θα τρέξει σε μαραθώνιο. Ο γιατρός μου είπε ότι μπορώ να κάνω ότι κάνει ένα φυσιολογικό παιδί. Δεν φυσιολογικό παιδί, δεν έτρεχε μαραθώνιο. Αλλά ήταν κάτι το οποίο βγήκε πολύ καλά. Μετά από όλο αυτό που ζήσατε εσείς και ψάχνοντας, γιατί ναι, συμμετείχατε σε διάφορους μαραθωνίους, ναι, τρέχατε, μπήκατε σε μια φυσιολογική ζωή, όπως λέτε και εσείς, ενός άλλου κανονικού παιδιού. Μεγαλώνοντας όμως, έχετε ασχοληθεί πολύ με αυτό και έχετε ψάξει να δείτε πού αλλού υπάρχει κάποιος ή πολλοί άνθρωποι που έχουν άτομα με συγγενή καρδιοπάθεια ή πάσχουν οι ίδιοι από την ασθένεια αυτή, που ζουν με αυτή και ζουν φυσιολογικά. Βρήκατε την Καρδιά του Παιδιού, που είναι ένας πανελλήνιος σύλλογος, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Κάνει φοβερό έργο. Έχουμε και εγώ και η Ευγενία κάποια βιβλία που μας φέρατε. Και εσείς κατάγεστε από το Φόδελε, έχετε καταφέρει και έχετε δημιουργήσει έναν αγώνα. Έχετε δώσει και φορτ και την μπλούζα, και είναι ωραίο, μακάρι να έχουμε ένα. Τρέχω για την καρδιά, λέει. Το πλάνο σας, ναι, τρέχω για την καρδιά. Κάνετε ένα πολύ όμορφο αγώνα κάθε χρόνο στο Φόδελε και θέλουμε να μας μεταφέρετε σε όλες αυτές τις δράσεις. Πώς ξεκίνησαν να ψάχνετε, πώς ξεκινήσατε να μπείτε σε όλο αυτό? Εγώ ξεκίνησα επειδή έτρεχα εγώ ίδιος και ήθελα να δω αν υπάρχουν και άλλοι που τρέχουν και έχουν γεννηθεί με συγγενή καρδιοπάθεια. Είδα ότι υπήρχαν διάφορες δράσεις και διάφοροι σύλλογοι στη... Εδώ βλέπουμε την Νίκη. Προχωρήστε κύριε Μανώλη, εντάξει. Την Νίκη που μας θύμισε με την παρουσία της στον αγώνα. Καλύτερη φωτογραφία. Αλλάξτε. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχουν εδώ πέρα μια ομάδα δρομέων και από την Αθήνα που τρέχουν και στην Αθήνα και στηρίζουν την προσπάθεια. Ότι και στο εξωτερικό υπάρχουν αρκετοί που ασχολούνται με τη συγγενή καρδιοπάθεια. Κυρίως αυτό που θέλανε να δείξουν οι περισσότεροι είναι ότι μπορούν να ζήσουν φυσιολογικά. Και έτσι υπήρχαν, ας πούμε, ο καθένας συμμετέφερε την ιστορία του, ότι παντρεύτηκε, έκανε παιδιά, έκανε μια οικογένεια, ότι άλλος μπορούσε και έκανε μια δραστηριότητα έτσι, φυσιολογική κτλ. Δεν υπάρχει, συγγνώμη σας, Γιώργο, δεν υπάρχει κληρονομικότητα σε αυτό. Όχι, δεν υπάρχει κληρονομικότητα. Οπότε υπήρχαν γυναίκες μάλιστα που γεννήθηκαν με συγγενή καρδιοπάθεια και γεννήσανε, καταφέραν και γεννήσανε παιδιά φυσιολογικά, όχι ούτε καν με κεσαιρικές, ας πούμε. Και μπορέσανε, ας πούμε, και αποκτήσαν μια οικογένεια έτσι, φυσιολογική. Κάτι που πριν πολλά χρόνια θεώρησε κανείς ότι ήταν κατόρθωτο ή δεν το σκεφτόταν κανείς. Ο σύλλογος, αν δεν κάνω λάθος, μετράει χρόνια λειτουργίας, δηλαδή από το 1983. Ναι, το 1983 ιδρύθηκε στην Αθήνα. Αυτή που το ίδρυσε είχε ένα παιδί που γεννήθηκε με συγγενή καρδιοπάθεια. Τη Βιολέτα. Και τη Βιολέτα, η οποία γεννήθηκε το 1979 και δραστηριοποιήθηκε στο να ιδρύσει ένα σύλλογο, κυρίως για τη στήριξη όλων των παιδιών που αντιμετωπίζανε παρόμοια προβλήματα. Δηλαδή τότε, ας πούμε, έπρεπε ένα παιδί για να χειρουργηθεί να πάει στο εξωτερικό, είχε κάποια διαδικασία, κάποια και γραφειοκρατία και από πλευράς εξόδων. Νομίζω όμως ότι όλο αυτό έγινε και για την κατάλληλη ενημέρωση τελικά του κόσμου. Γιατί αυτό. Και μόνο που μας αναφέρατε στην αρχή, ότι πολλοί κόσμος τώρα που γνωρίζει αποφασίζει να μην κρατήσει αυτό το παιδί. Που αν κάνουμε πραγματικότητα αυτή τη σκέψη που μας περιγράφετε στα μάτια μας, είστε εσείς ένα τέτοιο παιδί. Είναι πάρα πολύ κρίμα να με γνωρίζει ο κόσμος πόσο μπορεί να εξελιχθεί πλέον τόσο φυσιολογικά η ζωή ενός ανθρώπου. Που μπορεί να βρεθεί όντως, ναι, ότι πάσχει από συγγενή καρδιοπάθεια. Εσείς το έχετε ξεπεράσει 100%. Τρέχετε καιρό. Ναι. Ναι, έτρεχα το πρώτο μαραθώνιο στα 14. Ναι. Και από τότε δεν έχετε σταματήσει. Όχι, τρέχω σε διάφορους αγώνες. Εντάξει, ναι. Και πείτε μας λίγο τι είναι η εκδήλωση αυτή που γίνεται κάθε χρόνο στο Φόδελε. Στο Φόδελε κάνουμε, τώρα έγινε φέτος ο πέμπτος αγώνας, πάντα γίνεται τελευταία Κυριακή του Ιανουαρίου. Και είναι ένας αγώνας φιλανθρωπικός για την καρδιά του παιδιού. Εκεί έγινε και για έναν λόγο πιο σημαντικό, γιατί είναι αφιερωμένος στον Γιώργο τον Βουράκη, ο οποίος ήταν παλιός φίλος και γραμματέας εκεί στην κοινότητα, ο οποίος είχε την ίδια πάθηση με εμένα, συγγενή καρδιοπάθεια, τετραλογία του Φαλό, αλλά αυτός το είχε σε πιο σοβαρή μορφή. Είχε κάνει κάποιες επεμβάσεις, αυτός κατάφερε να ζήσει μέχρι τα 30 του.
Και πλέον ο αγώνας γίνεται αφιερωμένος σε αυτόν και όλο το χωριό εκεί στο Φόδελε τον υποστηρίζει και κάθε χρόνο έχουμε και πιο πολλούς δρομείς που έρχονται. Πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ έχω την περιέργεια, δεν θα μπορούσε κάτι τέτοιο να υπάρχει σαν ενημέρωση και στα σχολεία και σε εκπαιδευτική μορφή? Δεν ξέρω αν έχει γίνει, γιατί δεν έχω ασχοληθεί με το συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά γνωρίζετε εσείς να υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση εκπαιδευτικού χαρακτήρα για τη συγγενή καρδιοπάθεια, δηλαδή να ξέρει ο κόσμος και οι γονείς που δεν ξέρουν και τα παιδιά πώς να αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο, που εντάξει δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει ενημέρωση αντίστοιχη. Σε σχολεία της Αθήνας, επειδή ο Πανελλήνιος Σύλλογος είναι κυρίως η έδρα του, είναι η έδρα του στην Αθήνα, mm-hmm. κάνουν συνεργασία με κάποια σχολεία, κάτι παζάρια, σε φιλανθρωπικά, ειδικά προς τα Χριστούγεννα που κάνουν διάφορες χειροτεχνίες και έχουν ένα κουμπαρά, ας πούμε, για ενίσχυση των παιδιών που γεννιούνται με συγγενή καρδιοπάθεια. Και εκεί υπάρχει έτσι μια ενημέρωση πιο πολύ στα σχολεία. Εσείς πάντως και ο σύλλογός σας έχουν ετοιμάσει κάποια έτσι μικρά περιοδικά, σαν αυτό εδώ που κρατάω εγώ και εσύ Νίκη, που είναι σαν κόμικ, οπότε απευθύνονται κατά κύριο λόγο κυρίως στα παιδιά. Ναι. Και αναφέρονται σε άτομα τα οποία μπορεί να έχουν τέτοια δυσκολία, κάποιο ένα τέτοιο μικρό πρόβλημα ή μια ουλία από μια επέμβαση. Αυτό λέει αυτό το συγκεκριμένο που μου φέρετε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μην αισθάνονται άσχημα απέναντι σε άλλα παιδιά. Ναι. Σε συγκίνησε και ένα συγκεκριμένο. Ναι, αυτό εδώ. Είναι μια κοπέλα η οποία είναι μικρούλα σε ηλικία και έχει μία ουλή στο θώρακα, στο στέρνο της και ντρέπεται να κολυμπήσει με τον μπικίνι μπροστά στους φίλους της γιατί δεν θέλει να δουν την ουλή της. Αλλά με το που το βλέπουν ο καθένας λέει «Α, εγώ αισθάνομαι ότι είμαι χοντρή, εγώ έχω αυτό το πρόβλημα. Α, εγώ δεν θέλω να φαίνεται η ουλή που έχω, που είχα χτυπήσει μικρή, εμένα τα σπυράκια μου». Δηλαδή, προσπαθεί να το εντάξει σε κάτι τελείως το φυσιολογικό. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που έχουμε ξαναναφέρει άλλες φορές, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του διαφορετικότητα. Mm. Είτε αυτό λέγεται ένα είδος ασθένειας που γεννήθηκε, είτε αυτό λέγεται μια δυσμορφία στο σώμα του που γεννιέται, είτε κάποιο άλλο θέμα ακοής, όρασης. Έχουμε όλοι μια δική μας διαφορετικότητα. Κανένας δεν μπορεί να είναι απόλυτα φυσιολογικός με τον όρο του φυσιολογικού. Και απλά πρέπει να μάθουμε να ζούμε και να αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις διαφορετικότητες με ένα πιο ήπιο τρόπο, με έναν τρόπο που δεν θα διαφοροποιήσει τα παιδιά ή τους ενήλικες από το γενικότερο περιβάλλον. Εσείς δεν νομίζω ότι νιώσατε ποτέ διαφορετικός ή ότι επειδή γεννηθήκατε... Όχι, ποτέ δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Ίσως μπορώ να πω πριν να χειρουργηθώ, επειδή ήμουν πολύ μικροκαμωμένο, ας πούμε, και στο δωροθέ ήμουν πρώτη δημοτικού και ήμουν 15 κιλά, ας πούμε, πριν να κάνω την επέμβαση. Κοιτάξτε, ήμουν αρκετά εξωπικός και με βλέπαν έτσι πολύ, πολύ έτσι, μικρούλι. Αλλά μετά δεν μπορώ να πω ότι είχα ποτέ κάποιο θέμα. Πότε, τώρα η επόμενη δράση που θα γίνει θα είναι πάλι το Γενάρη? Ο επόμενος αγώνας στο Φόδελε που γίνεται είναι πάλι η τελευταία Κυριακή του Ιανουαρίου. Και τώρα το επόμενο που γίνεται πάλι μια καμπάνια έτσι για την καρδιά του παιδιού και υπάρχει όποιος θέλει να μπορεί να βοηθήσει την προσπάθεια αυτή. Και να πούμε ότι τόση ώρα που μιλάμε, συγγνώμη σας διακόπτω ξανά, τόση ώρα που μιλάμε έχει περάσει από τις οθόνες σας η σελίδα που αν θέλετε μπορείτε να μπείτε, μπορούμε να δώσουμε το τηλέφωνο όμως, αλλά κυρίως σελίδα για να ενημερωθούν και για το τηλέφωνο, είναι info@papakikardiapaidiou.gr. Το είδαμε και προηγουμένως. Ναι, και πείτε μας για την καμπάνια αυτή. Η καμπάνια είναι τώρα, συμμετέχουμε τρεις δρομείς που τρέχουμε με την ομάδα δρομέων καρδιά του παιδιού στο μαραθώνιο του Ολύμπου. Είναι ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες ορεινούς που γίνονται στην Ελλάδα και πιο δημοφιλείς. 44 χιλιόμετρων με θετικό υψομετρικό 3.200 μέτρα. Δηλαδή ένας αγώνας αρκετά απαιτητικός. Και συμμετέχουμε τρεις δρομείς, εγώ μαζί με άλλους δύο από την Βόρεια Ελλάδα. Θα βρεθείτε και εσείς λοιπόν στον Όλυμπο. Ναι. Και εσάς ποια είναι η προετοιμασία σας για τον αγώνα? Η προετοιμασία είναι προπόνηση σε βουνά, σε μονοπάτια. Εντάξει, δεν έχουμε εδώ πέρα το τρομερό υψόμετρο όπως είναι στον Όλυμπο. Αλλά μπορεί κανείς να πάει με κάποια έτσι σχετικά μέτρια προετοιμασία για τον αγώνα αυτό. Τρέξιμο και διατροφή. Χρειάζεται και κάποια διατροφή για να είστε έτοιμοι? Σίγουρα χρειάζεται κάποια διατροφή για να μην τρώει τουλάχιστον άχρηστα πράγματα. Από εκεί πέρα, εντάξει, είναι θέμα κυρίως προπόνησης. Και ψυχολογίας βέβαια. Όλα είναι θέμα ψυχολογίας. Στα πάντα, ειδικά σε αγώνες μεγάλους, είναι θέμα ψυχολογίας για να μην
για να μην εγκαταλείψει κανείς, να αντέχει εκεί στη καταπώνηση. Σε ποιο άλλο αγώνα τρέξατε πρόσφατα μακρινό εκτός Κρήτης με την καρδιά του παιδιού? Πρόσφατα όχι, εκτός Κρήτης δεν είχα πάει. Πέρυσι είχα τρέξει για περίοδο στον αγώνα στο Ψιλορίτη που ήταν, που ήταν πάλι κάτι έτσι, σχετικά δύσκολο. Και μετά, ο αγαπημένος σας αγώνας, μας πείτε το Φόδελε. Είναι το Φόδελε γιατί είναι οικογενειακός, είναι μαζεύεται, τρέχουν οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους. Είναι πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ναι, και είναι και ωραίο το περιβάλλον. Και φιλόξενη έτσι, η όλη η ατμόσφαιρα, μετά που μαζεύονται όλοι μαζί και στην πλατεία. Τρέχεις μέσα στις πορτοκαλιές, περνάς το ριάκι, είναι πολύ όμορφα και είναι και ωραίο. Το κάνετε και τον καλύτερο μήνα που είναι κατά πράσινα εκεί πέρα όλα. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Μία συγκινητική στιγμή, μία στιγμή που σας έχει μείνει έτσι χαραγμένη στο μυαλό, που σας δημιούργησε πολλά συναισθήματα. Αυτό που μπορώ να πω, το οποίο και πριν το είπα και το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό και σαν μήνυμα το μεταφέρω και σε άλλους, είναι ότι θεωρώ πολύ σημαντικό που μου δώσαν οι γονείς μου τη δυνατότητα να υπάρχω. Γιατί ακούω από ανθρώπους που κάνουν προγεννητικό έλεγχο και λένε, μας είπε ο γιατρός ότι το παιδί μπορεί να γεννηθεί άρρωστο ή το ένα ή το άλλο και να μην το κρατήσουμε. Και έχω ακούσει δηλαδή διάφορες ιστορίες και πολλές φορές για μερικούς γιατρούς είναι απλά νούμερα. Είναι απλά νούμερα που σου λένε, εντάξει, αυτό το παιδί δεν θα το γεννήσεις, θα κάνεις κάποιο άλλο. Εντάξει. Αλλά τελικά γι' αυτό που υπάρχει και ζει και απολαμβάνει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει σε μια ζωή, είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει. Από το να λέει κάποιος ο γιατρός, λέει, και άμα δεν είχες γεννηθεί εσύ, θα είχε γεννηθεί ένας αδελφός σου, ένα άλλο παντελφάκι. Λέω, μα δεν θα ήμουν εγώ. Εντάξει. Οπότε είναι τελείως διαφορετικό το να έχουμε απλά νούμερα, ή να έχουμε κάποιους ανθρώπους που τους δίνει το δικαίωμα να ζήσουν. Είναι σημαντικό να ενημερωθεί σωστά αυτός που ίσως του τύχει αυτό το περιστατικό. Γιατί ναι, μπορεί να μιλάμε εκ του ασφαλούς κι εμείς, αλλά καλό είναι να κοιτάμε όλες τις πλευρές. Και από τη στιγμή που ζούμε στο 2019 και τα περισσότερα περιστατικά αντιμετωπίζονται και μάλιστα πολύ εύκολα, πλέον είναι αυτό που λέτε κι εσείς, με μια φυσιολογική ζωή και κάνετε πράγματα τα ίδια, ίσως και περισσότερα από έναν φυσιολογικό άνθρωπο που γεννηθεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Οπότε καλό θα είναι να υπάρχει ενημέρωση. Και ευχαριστούμε και το Σύλλογο την Καρδιά του Παιδιού που ενημερώνει και όντως βοηθάει τον κόσμο να γνωρίζει ότι δεν είναι τόσο σημαντικό πρόβλημα ώστε να φτάσει στο σημείο που είπατε εσείς. Ναι. Και υπάρχει και το σλόγγαν «Στήριξε κι εσύ την ελπίδα στις καρδιές των παιδιών» και θέλουμε να το πούμε κι εμείς για όλους όσους θέλουν να βοηθήσουν και να συμμετέχουν σε αυτή την ωραία δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα που έχει πολλές άλλες κάθε χρόνο. Να ενημερωθούν μέσω της σελίδας του info@papakikardiapaidiou.gr που περνάει από τις οθόνες μας. Και εσείς ο ίδιος, αν σας ψάξει κανείς, Παύλος Μαυρικάκης, στο Facebook θα δει όλα όσα κάνετε, θα ενημερωθεί και από εσάς για το σύλλογο αυτό. Ναι. Αλλά νομίζω ότι και εσάς να ρωτήσει κανείς, μπορείτε να τον κατατοπίσετε πολύ καλά. Αυτό που χαίρομαι πολύ είναι κυρίως και γι' αυτό το λόγο αυτό ήρθα στην εκπομπή, γιατί θέλω να γίνει γνωστό σε πολύ κόσμο ότι υπάρχει κάποιος σύλλογος ο οποίος μπορεί να βοηθήσει περιπτώσεις γονέων που έχουν πρόβλημα με τα παιδιά τους που γεννιούνται με συγγενή καρδιοπάθεια. Και με έχουν βρει κάποιοι γνωρίζοντας την ιστορία τη δικιά μου και τους έχω στείλει στον Πανελλήνιο Σύλλογο και έχουν βοηθηθεί είτε να τους καλύψει τα έξοδα για να πάνε σε κάποιο. Α, γίνεται και αυτό, ναι. Ναι, κυρίως δηλαδή ο Σύλλογο έχει βοηθήσει μέχρι τώρα γύρω στις 3.000 παιδιά για διάφορες περιπτώσεις. Είτε για την επέμβασή τους, είτε για να πάνε να κάνουν εξετάσεις σε εξειδικευμένα ιατρικά, έτσι, καρδιολογικά κέντρα. Ως πούμε στην Αθήνα είναι σε 4 που μπορούν να πάνε, που ασχολούνται με εξειδίκευση. Οπότε υπάρχει δηλαδή η στήριξη και για τα έξοδα να πάνε στην Αθήνα και για τη διαμονή τους και για διάφορα πράγματα τα οποία κάποιος μπορεί, ας πούμε, να δυσκολεύεται. Και για την ενημέρωση, γιατί έχετε εκδώσει και αυτό το βιβλιαράκι, το οποίο γράφει πάνω και όλα στο εξώφυλλο «Οδηγός για τους γονείς, αν το παιδί σας έχει συγγενή καρδιοπάθεια». Είναι πάρα πολύ σημαντικό και σίγουρα θα έχει πολύ σημαντικές πληροφορίες. Έχει σημαντικές πληροφορίες και τους παραπέμπει βέβαια να απευθυνθούν σε γιατρούς για να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις. Αλλά το ελπιδοφόρο μήνυμα είναι ότι δεν σημαίνει επειδή ένα παιδί θα γεννηθεί με συγγενή καρδιοπάθεια ότι δεν θα μπορεί να ζήσει φυσιολογικά. Αυτό ακριβώς. Και ας μείνουμε εκεί και
να πούμε, να προσέχουμε την καρδιά μας όπως και να έχει, είτε γεννιόμαστε με κάποια ασθένεια σαν αυτή είτε όχι. Να τονίσουμε και αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι εσείς τρέχετε και είναι τόσο ωραίο που ασχολείστε με τον αθλητισμό. Γεννηθήκατε με συγγενή καρδιοπάθεια, αλλά αυτή τη στιγμή έχετε μια πάρα πολύ δυνατή καρδιά. Και να συνεχίσετε έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Να έχετε καλή επιτυχία στον Όλυμπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε εμείς και να έρθετε να μας πείτε και τα αποτελέσματα ή την εμπειρία σας. Ναι, την εμπειρία σας είναι πραγματικά μοναδική εμπειρία. Ναι. Μπράβο. Τα κάνετε περήφανος όλους αυτούς που παρακολουθούν και φοβούνται ακόμα και να μπουν και ας μην έχουν ζήσει ποτέ κάτι περίεργο ή δυσανάλογο. Ακόμα και εμένα που δεν έχω τρέξει ποτέ. Είστε έμπνευση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Και αφού μιλήσαμε με τον κύριο Παύλο Μαυρικάκη, ο οποίος ανήκει στο Σύλλογο Δρομέων για την Καρδιά του Παιδιού, υπάρχει ένα κοριτσάκι 7 χρονών που αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί στο ίντερνετ, διάφορα sites. Έτρεξε μαραθώνιο, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρη. 10 χιλιόμετρα έκανε, από το διάβασα και εγώ σε 44 λεπτά. Ευτυχώς που είστε. 10 χιλιόμετρα σε 44 λεπτά, πόσο χρονών? 7 χρονών. Είναι ακατόρθωτο αυτό που λέμε, αυτό το νούμερο. Είναι, στα 40 λεπτά είναι ο καλύτερος χρόνος πολλών δρομέων στην Ελλάδα. Καλή δρομή, ας πούμε, κάνουν γύρω 40 λεπτά. Και είναι 7 χρονών κοριτσάκι, έκανε 44 λεπτά το 10. Απίστευτο, μπράβο. Να τη δούμε, ένα μεγάλο σχετικό βιντεάκι. Κι εγώ θέλω μια τέτοια κόρη. Θα μπορούσε να είναι το παιδί σου. Θέλω μια τέτοια κόρη. Μπα, θα μπορούσε. Τι λες, Δημήτρη. Θέλω πάρα πολύ. Φοβερή. Ναι, φοβερή. Αλλά ναι. Μπράβο της. Θέλει τεχνική. Εγώ νομίζω ότι θέλει τεχνική να τρέχεις, αλλά εκείνη φαίνεται να το έχει γενετήσει. Ναι, έχουν φυσικά ταλέντα. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που είναι ακίνητα και τρέχουν όλη την ώρα. Αναμένουμε να δούμε τα ρεκόρ της, γιατί φαίνεται ότι θα έχει πολλά ρεκόρ. 7 χρονών τώρα να κάνει τέτοιους χρόνους, φανταστείτε αργότερα. Μακάρι. Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι που σας είχαμε στην παρέα μας. Θα επανειδύνει. Εμείς θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.